Κύριε Επίτροπε, παρουσιάζεται στρατηγική διεύρυνση χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Ενώ επικαλείστε δίθεν τα πολιτικά κριτήρια της Κοπενχάγης, ουσιαστικά λειτουργείτε όπως και στο παρελθόν, με καθαρά κριτήρια συμφέροντος. Βαρεθήκαμε να διαβάζουμε εκθέσεις που ωρεοποιούν την πραγματικότητα και που λειτουργούν ανασταλτικά στην πρόοδο των χώρων αυτών. Το ηχηρότερο παράδειγμα είναι η Φύρο. Η πολιτική σας μέχρι σήμερα συντήρησε και υποδάβησε τον εθνικισμό και την παραχάρεξη της ιστορίας με εμφανή αποτελέσματα. Είναι οξύμορο να λέτε ότι για να υπάρξει ένταξη θα πρέπει να έχουν λυθεί ανοιχτά ζητήματα. Τη στιγμή που είστε και πάλι έτοιμοι να συστήσετε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων πριν καν να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις πρισνό. Παράλληλα, στη σημερινή κρίσιμη καμπή που βρίσκονται διαπραγματεύσεις για το ονοματολογικό, εσείς ο ίδιος χρησιμοποιείτε τον όρο Μακεδονία στην πρόσφατη συνέντευξη στο Σπίγκελ, την οποία δεν διαψεύσατε, υπονομεύοντας τις όποιες προσπάθειες και συνεχίζοντας να δίνετε λάθος μήνυμα στην κυβέρνηση των Σκοπίων. Ο ελληνικός λαός έχει εκφράσει τις ανησυχίες του για τα ζητήματα αυτά και θα συνιστούσα, κύριε Επίτροπε, να μην συνεχίσετε να τον αγνοείτε.